νοσοκομείο Ζιβ της πόλης Σάφετ, το κοντινότερο στα σύνορα με το Λίβανο, βρίσκεται σε συναγερμό. Ασθενοφόρα με τραυματίες πολίτες, αλλά και ελικόπτερα με στρατιώτες καταφτάνουν. Οι σιρήνες και η πτώση θραυσμάτων από ρουκέτες είναι καθημερινό φαινόμενο στην περιοχή, το ίδιο και οι τραυματισμοί. Όπως μας εξηγεί ο διοικητής του Σαλμάν Ζάρκα, από την αρχή του πολέμου, το νοσοκομείο δέχτηκε 700 περιστατικά. The Ziv Medical Center is the closest to the northern border. Which is the situation right now? The fights on the ground, the boots on the ground in Lebanon, it's a big wave. First of all, we have more rockets, and on the other hand, we have more wounded that need our facilities. So these times we are in more reinforced area. We are in less routine activities, and we are more focused on wounded that unfortunately are coming to the hospital and they need to be treated here. Με τις σκληρές μάχες να μένονται στο Λίβανο, οι τραυματίες Ισραηλινοί στρατιώτες λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες στο ίδιο νοσοκομείο. Ο καθηγητής μιλά για το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό με ενέδρα της Χεσμπολά στις 2 Οκτωβρίου. Are there any severe incidents in the hospital? In some cases there are severe that are coming here, if I remember what happened at Rosh Hashanah when five severe wounded came here. And all of them needed operation and intensive care unit. Again, after we stabilized them and treated them and saved their life, we could evacuate them to the center of Tel Aviv and again be ready again for another wave of wound if it will happen. Κλινικές λειτουργούν και στο υπόγειο. Μετακινούμαστε εκεί με την υπεύθυνη του νοσοκομείου. We are here underground. This is one of our protected area. Usually we'll use it as an auditorium. Βρισκόμαστε δύο ορόφους κάτω από το έδαφος και στο συγκεκριμένο χώρο έχουν τοποθετηθεί 25 κρεβάτια νοσηλείας για την ασφάλεια των ασθενών. Το νοσοκομείο Ζιβ είναι το πλησιέστερο στη θερμή περιοχή, στα σύνορα με το Λίβανο, και αυτό το οποίο φροντίζει τους τραυματίες Ισραηλινούς στρατιώτες. Η ένταση στο βόρειο μέτωπο κλιμακώνεται και οι προκλήσεις γιατρών και νοσηλευτών αυξάνονται σε έναν πόλεμο στο βορρά που διαρκεί περισσότερο από κάθε προηγούμενο.